Κύριε Κατσότη, ε, βγαίνοντα από το κέλυφο του ΝΑΤΟ, γιατί προφανώ θα μου πείτε και α, για τι γλυκοφιλίε, που συνήθω τα, τα έχουμε κουβεντιάσει αυτά και τα έχουμε πει. Αλλά ε, έχοντα μια α, ε, κατατεθειμένη και αποτυπωμένη ιδέα περί Γαλάζια Πατρίδα, όπου διχοτομεί το Αιγαίο ε, με βάση αυτό το χάρτη η Τουρκία, και για μας δεν είναι κάζου μπέλη αυτή η αποτύπωση. Κύριε Σκάλκο, το ερώτημα είναι, είναι μόνο η Τουρκία αντίπαλός μα? Οι δηλώσει περί αφισβητούμενων υδάτων, η στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, είναι μια στάση συμμάχων, αυτή απέναντι στην προκλητικότητα, την επιθετικότητα τη Τουρκία. Η αστική τάξη τη Τουρκία έχει τα σχέδιά τη, τι επιδιώξει τη. Και τι γίνεται σήμερα, βλέπετε. Το Ούρου Σουρέι είναι εδώ και αλωνίζει. Σουλατσάρι σε όλη την περιοχή, πέρα και έξω από το διεθνέ δίκαιο. Ποιο είναι αυτό που σήμερα αν θέλετε, που στέκεται ενάντια σε αυτή την στάση της Τουρκία που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, μήπω είναι το ΝΑΤΟ, μήπω είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπω είναι η ΕΠΑ. Όχι. Άρα λοιπόν δεν είναι σύμμαχοί μα. Δίνουν αέρα στα πανιά για τη γαλάζια πατρίδα, όπω το είπατε, που είναι η επιδίωξη τη ατσίστη τάξη τη Τουρκία και βεβαίω εδώ και η στάση που κατά σήμερα η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, να συμμαχεί και να, αν θέλετε, να εμπλέκεται σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς που έχει σήμερα το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή, για να μπορέσει να σταματήσει την επιρροή της Ρωσίας ή της Κίνας. Αυτές είναι οι αντιθέσεις που συγκρούονται εδώ στην περιοχή. Δείχνει ότι δεν μπορεί να, περιφουρήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και επίσης αυτό που λέμε η επέκταση της εγγελίτητας ζώνης, το είπε και προχθές ο Γενικός Γραμματέας, σε ένα τμήμα της επικράτειας και όχι στο σύνολό τη. Πώ ερμηνεύεται σήμερα, ερμηνεύεται από την Τουρκία ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γκρίζες ζώνε, γι' αυτό και η Ελλάδα δεν επεκτείνει την ηγαλίτητα ζώνη στα 12 μίλια που έχει το δικαίωμα με βάση τι διεθνεί συνθήκε. Όταν λοιπόν αμφισβητούνται οι διεθνεί συνθήκε, όταν αυξηθούν τα σύνορα τα οποία έχουν οριοθετηθεί, τότε είναι γνωστό ότι αυτά θα αλλάξουν με το αίμα των λαών. Αυτή, αυτό είναι το σύστημα. Και σήμερα βλέπετε, η κρίση, η πόλεμοι, η φτώχεια, η ανεργία, ποια είναι η αιτία του. Είναι αυτή η μορφή οργάνωση οικονομία. Ο καπιταλισμό σημαίνει πόλεμο. Ο καπιταλισμό σημαίνει κρίση, φτώχεια, ενεργία. Η, η πανδημία δεν και υπερβαίνει τον καπιταλισμό. Πανδημία, κύριε η πανδημία, κύριε Σκάλκο. Όντω υπάρχει, είναι εδώ και πρέπει να, αντιμετωπι να αντιμετωπιστεί με όρους σε επιστημονικούς και με κριτήρια την υγεία του λεού μας. Δεν μπορεί τα κριτήρια αντιμετώπισης της διασποράς να είναι τέλος πάντων λάστιχο, να προσαρμόζονται στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων. Γιατί αυτό έγινε τώρα. Προσαρμόστηκαν... Όλα αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα στι ανάγκε πάλι των επιχειρηματικών ομήλων. Ταξική ήταν και η αντιμετώπιση τη πανδημία, τη διασπορά και ο λαό. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα είναι σήμερα θύματα, αν θέλετε, αυτή τη αντιμετώπιση τη πανδημία. Κύριε Κατσότη, εσεί κάνατε μια ήδη τοποθέτηση στο θέμα του κορονοϊού και αναρωτιέμαι γιατί είχαμε επίσημη τοποθέτηση από την κυβέρνηση σε σχέση με το εμβόλιο ή το φάρμακο ότι εφόσον έχουμε εν τέλει εμβόλιο, αυτό θα διατεθεί δωρεάν στην Ελλάδα. Υπάρχει ένσταση από αυτού, Όχι. Εμεί απαιτούμε και τα φάρμακα δωρεάν στο λαό για να μπορεί να αποκαταστάται, να αποκαταστάται, η υγεία όταν αυτή διασαλεύεται. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Λέει ο κύριο Σαρμά ότι είναι ένα άγνωστο ιό. Είναι σωστό. Έτσι είναι. Η επιστημονική κοινότητα τι λέει. Αποστάσει, μάσκα και πλήσιμο χεριών και τα λοιπά μέτρα υγιεινή. Συμ, συμφωνούμε σε αυτό. Για πετε μου όμω, ποια είναι η απόσταση που επέβαλε η κυβέρνηση στα αεροπλάνα, Ποια είναι η απόσταση που επέβαλε στα πλοία, ποια είναι η απόσταση που επέβαλε στα λεωφορεία που πάει ο κόσμο σαν σαρδέλε κάθε μέρα στη δουλειά του. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τα ρίχνουμε όλα στον εργαζόμενο, στον λαό, στην ατομική ευθύνη. Δεν πήρε τι ευθύνε τη κυβέρνηση. Προσάρμοσε αυτό που λέμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα στι επιταγέ των επιχειρηματικών ομήλων. Είναι γνωστό, αποκαλύφθηκε, η ΟΕΝΓΕ έβγαλε καταγγελία ότι εδώ η κυβέρνηση αρνήθηκε να λέει τα κρούσματα σε περιοχές γιατί έτσι απέτησαν οι ξενοδόχοι Ε, καλά, πώς αρνήθηκε. είναι δυνατόν τώρα είναι δυνατόν ο Δήναμι να ανακοινώνει επισήμω τα κρούσματα Αρνήθηκε κύριε Σκάλκο, αυτό έγινε ολοκληρή συζήτηση ε, έγινε συζήτηση να λέει αλλά, για παράδειγμα ναι. στο Τάδε Νησί πόσα είναι τα κρούσματα και έλεγε σε ευρύτερα στην περιφέρεια ναι. γιατί ακριβώ αυτό απέτησε οι ξενοδόχοι με αίτημά του από την κυβέρνηση και η κυβέρνηση το έκανε αποδεκτό. Ποιον ωφέλησε αυτό για πέστε μου, ωφέλησε την τοπική κοινωνία. Όχι. Ωφέλησε του ξενοδόχου, οι οποίοι τέλο πάντων συνέχισαν. Ένα ασυμπτωματικό στο αεροπλάνο μπορεί να μεταδώσει. Κύριε Σαλμά, είστε γιατρό. <σχελίου> μπορεί <σχελίου> να μεταδώσει. Έτσι δεν είναι. Ακούστε. Και λοιπόν, ένα ασυμπτωματικό στα λεωφορεία, στα καράβια, που πηγαίνουν, πώ το λένε, στα νησιά. Σαν σαρδέλε οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν εδώ τα, τα στοιχεία, τα νούμερα επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε. Από 16 κρούσματα στο τέλο τη καραντίνα φτάσαμε σε 400 σήμερα. Και γιατί, γιατί άνοιξε συνολικά ο τουρισμό όχι με πρωτόκολλα υπεράσπιση τη υγεία, αλλά με πρωτόκολλα ενίσχυση των κερδών των επιχειρηματικών ομήλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο λαό δυστυχώ είναι το θύμα. Και γι' αυτό και θα πρέπει να απαιτήσει εδώ και από την κυβέρνηση αλλά και η επιστημονική κοινότητα. Δεν μπορεί να λέει εδώ, ο, 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 ο οποιοδήποτε επιστήμονα να βγαίνει και να δικαιολογείται 25 παιδιά σε μία τάξη ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την απόσταση αυτή. Να λέει ότι ο μέσο όρο είναι 17, λέει, Υπουργό Παιδεία, και να βγαίνει μετά και να δικαιολογεί με, με διαγράμματα. Ε, ο καθηγητής Το θέμα τη τάξη. Ο καθηγητή στο θέμα τη τάξη. Ναι. Και να είναι τα παιδιά των, των εργαζομένων και του λαού πειράματα εδώ ε, ε, τη κυβέρνηση και τη επιστημονική κοινότητα απαιτούνται δαπάνε. Μάλιστα. Υπάρχουν, Κύριε Κατσότη, ολοκληρώστε υπάρχει να... τελειώνω. Ναι, ναι. Εδώ και οι εύσοδε να βρεθούν αν η κυβέρνηση εδώ χρηματοδοτήσει την ανάγκη αυτή το επόμενο διάστημα έτσι ώστε τα παιδιά μας να μην αρρωστήσουν. Μες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η κυβέρνηση να πάρει τις ευθύνσεις και έχει μεγάλες ευθύνες για την εξέλιξη της πανδημία.